Ύστερα από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης υπάρχουν πολλά πεδία που δηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα από το χθες. Ανάμεσα στα πρώτα όμως συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα το μεταναστευτικό. Γιατί εκεί άλλαξαν όλα. Από την πρώτη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βάλαμε δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών. Και δεύτερον, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Αντί για 92.000 διαμένοντες σε 121 δομές σε όλη τη χώρα, σήμερα να φιλοξενούμε 14.000 σε 33 δομές. Η Ελλάδα είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε. You have been at the forefront of considerable progress with our and UN support in many areas, including the reduction of overcrowding and the establishment of new centers on the islands. You have all worked very hard to achieve this. Με ικανοποίηση παρουσιάζουμε σήμερα τα τρία νέα ταμεία, τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της νέας προγραμματικής περίοδου. Η δική μου έρευνα έχει γίνει για τις ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα.